Ελλάδα και Αίγυπτο συμφώνησαν και υπέγραψαν την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών του κατά τη διάρκεια τη μυστική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Κάιρο Νίκο Δένδια. Σημειώνεται ότι ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δέντια μετέβη στην Αίγυπτο στο πλαίσιο επίσημη επίσκεψη για να μπουν οι τελευταίε πινελιέ στη συμφωνία για οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδα. Ο Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Νίκο Δέντια στο Κάιρο, προκειμένου να συζητήσουν τρόπου ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τον συντονισμό σε θέματα κοινού ενδιαφέροντο, στο πλαίσιο τη προετοιμασία για την υπογραφή συμφωνία. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των Αιγυπτιακών-Ελληνικών διαβουλεύσεων για να συζητηθεί η κατάσταση στην περιοχή. Η τελευταία επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στο Κάιρο έγινε στι 18 Ιουνίου. Μετά τη συνάντηση, δύο υπουργοί προχώρησαν στην υπογραφή τη συμφωνία, η οποία έρχεται εν μέσω εντάσεων στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, λόγω των παράνομων τουρκικών κινήσεων. Σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ, η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διευθέτηση διμερών εκκρεμωτήτων, οικοδόμηση συμμαχιών με τρίτου, με τρόπο που προωθεί τα εθνικά συμφέροντα, στην βάση του σεβασμού του διεθνού δικαίου. Είναι μια ισορροπημένη συμφωνία. Είναι απολύτω σύμφωνη με το Δίκαιο τη Θάλασσα, όπω έχει εφαρμοστεί σε πρακτική και σε νομολογία. Επιβεβαιώνεται πανηγυρικά η πάγια θέση μα, όπω είπε ότι τα νησιά έχουν κυριαρχικά δικαιώματα υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Κατοχυρώνεται η επίρρεια των νησιών μα σε θαλάσσιες ζώνε, τόνισε ο κ. Δέντια. Στι διαπραγματεύσει για τη συμφωνία, βασικά κριτήρια αποτέλεσαν οι πρόνοιε του δικαίου τη θάλασσα και κυρίω το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιε ζώνε. Το μήνυμα προ πάσα κατεύθυνση είναι πω η Ελλάδα δεν κάνει παράνομε συμφωνίε, ούτε εξαναγκάζει άλλε χώρε σε λεόντιε συμφωνίε. Διαπραγματεύεται και προβαίνει σε οριοθετήσει με βάση το δίκαιο τη θάλασσα και η ορθότητα τη πολιτική μα έναντι παράνομων ενεργειών, όπω το τουρκολιβικό μνημόνιο, αποδεικνύεται από το ότι το Κάιρο οριοθέτησε με την Ελλάδα παρά τι μάταιε προσπάθειε τη Τουρκία να πλειοδοτήσει, προσφέροντα στην Αίγυπτο μεγαλύτερη ΑΟΣ. Είναι μια συμφωνία. Μεταξύ χωρών που δεν αμφισβητούν η μία τα δικαιώματα τη άλλη, δεν εκβιάζουν, δεν απειλούν. Η συμφωνία συνομολογήθηκε με το Κάιρο μετά από 13 γύρου διαπραγματεύσεων και 15 χρόνια μετά την έναρξή του, καθώ και 8 μήνε μετά τη συμφωνία Άγκυρα Τρίπολη. Πλέον, πέραν τη έμπρακτη επιβεβαίωση τη ακυρότητα του παράνομου του Ιρκουλιβικού Μνημονίου, κατοχυρώνουμε τα νόμιμα δικαιώματά μα σε συμφωνία με μια γειτονική χώρα. Ενισχύεται ακόμα περισσότερο η διπλωματική μα θέση, αναδεικνύοντα με απόλυτη σαφήνεια ότι οι τουρκικέ αξιώσει είναι απολύτω Παράνομε και ανεδαφικέ. Ο κύριο δεν διασυπογράμισε μεταξύ άλλων, ότι θα αντιμετωπίσουμε όλε τι προκλήσει στην περιοχή σε συνεργασία με την Αίγυπτο. Ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών επισήμανε ότι οι συμφωνίε μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδα βασίζονται στον σεβασμό των αρχών και των βασικών κανόνων του διεθνού δικαίου.